Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσε στην Κρήτη το βαρομετρικό χαμηλό άρχισαν από σήμερα να υποχωρούν, αφήνοντας πίσω τους ένα λευκό σκηνικό και τσουχτερό κρύο που θα διατηρηθεί για πολλές ακόμα ημέρες. Ωστόσο, η πολυπόθητη καλοκαιρία αποκαθίσταται και σε ολόκληρη την Κρήτη μέχρι και την επόμενη εβδομάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και ασθενείς άνεμοι. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη την Κρήτη. Γενικότερα αποκαθίσταται ένα πολύ καλό σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους και πάλι να φτάνουν τα 3 με 4 τοπικά στα Πελάγη μέχρι και τα 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα κυμανθεί σε χαμηλές τιμές τις πρωινές ώρες, ιδιαίτερα στα ορεινά που θα προσεγγίσει και πάλι προς τους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παιδινά θα κυμαίνεται από τους 8 έως και τους 9 βαθμούς Κελσίου. Μετά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις, τους ισχυρούς ανέμους και τις χιονοπτώσεις, το σκηνικό του καιρού θα θυμίσει αλκιονίδες μέρες. Αυτές οι καλές ημέρες μπορεί από τον κόσμο να θεωρηθούν ότι είναι οι αλκιονίδες μέρες. Από επιστημονικής πλευράς, εάν για μας δεν είναι η τακτοποίηση των συστημάτων με έναν τρόπο τον οποίο αναγνωρίζουμε ως αλκιονίδες, δεν το πιστοποιούμε, αλλά κατά βάση μπορεί και να θεωρηθούν. Έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας δεν προβλέπεται μεταβολή στον καιρό, που πάντως θα διατηρήσει την ψυχρότητά του. Ήλιος με δόντια θα κάνει καθημερινά την εμφάνισή του, μιας και η θερμοκρασία στα ορεινά θα διατηρηθεί κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παιδινά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι γενικά από νότιες διευθύνσεις και αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά μία μικρή αύξηση όσον αφορά τις μέγιστες τιμές θερμοκρασίας, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας και στις πρωινές ώρες χαμηλές θα παραμένουν οι θερμοκρασίες, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κυμαίνονται από τους 15 έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται μετά από μια μικρή ανάπαυλα με ηλιοφάνεια και ασθενείς ανέμους, ο καιρός να μας δείξει και πάλι το σκληρό πρόσωπό του.